Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Και όπως σας έχουμε πει, αυτή την ώρα θα είναι μαζί μας η κυρία Μαρία Ανδρούτσου. Είναι στη γραμμή μας. Πολύ μάλιστα. Μεγάλη χαρά έχω εγώ. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Και εγώ άλλη τόση. Σας περιμένουμε με πολύ μεγάλη ανυπομονησία. Εγώ το είπα και χθες που μιλήσαμε, είμαι όχι μεγάλη φαν. Δεν ξέρω, τρελαίνομαι. Σας θυμάμαι σε όλους τους ρόλους. Σας θυμάμαι μικρούς και μεγάλους. Τρελαίνομαι. Πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για τη θερμή σας έτσι υποδοχή. Και εγώ έρχομαι με μεγάλη χαρά. Είναι κάτι που αγαπώ. Το κάνω με χαρά, με κέφι και αυτό πιστεύω ότι δίνει έτσι νόημα στη ζωή μας, να κάνουμε πράγματα με αγάπη και χαρά. Ο περισσότερος κόσμος σας ξέρει σαν ηθοποιό φυσικά, ναι, και μέσα, ναι, από τους ρόλους σας. Κυρίως νομίζω από το ρόλο της Ξανθίπης, εγώ τρελαίνομαι μετά με Τσανάκα, βεβαίως, Σαββατογεννημένες. Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι. Αλλά όσοι θα το είχατε παρατηρήσει, εγώ εκεί έμαθα για την ενασχόλησή σας. Μέσα, ναι, από τις σειρές έμαθα την ενασχόλησή σας με τη μουσική, γιατί θυμάμαι, ναι, πολύ χαρακτηριστικά το 50-50, ας πούμε, όπου παίζετε πιάνο. Ναι, είναι αλήθεια. Εγώ έχω σπουδάσει μουσική πριν σπουδάσω υποκριτική, πριν γίνω ηθοποιός, έχω τελειώσει το πιάνο. Και ξέρεις, η μουσική είναι βασικό στοιχείο στη ζωή μου. Είναι κάτι που αγαπώ και πιστεύω ότι στη ζωή μας μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Ξέρεις, συνηθίζουμε και βάζουμε ταμπέλες κάπως. Mm-hmm. Ξέρεις, αυτός είναι ηθοποιός, ο άλλος κάνει αυτό. Αλλά δεν είμαι αυτής της οπτικής. Δηλαδή, μου αρέσει να κάνω πράγματα, γιατί σου λέω, ξεκινάω από την αγάπη για αυτό που κάνεις, τη συγκεκριμένη στιγμή, και μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Και η τέχνη είναι τέχνη, έτσι κι αλλιώς. Ναι. Έτσι κι αλλιώς η μουσική είναι στη ζωή μου, από πάντα βρισκόταν. Και συνοδεύει την υποκριτική, δηλαδή με έχει βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα και στους ρόλους και στα πάντα. Δηλαδή αυτή τη φωνή που έκανα στην Τάμη, να σπίσω. Δηλαδή η μουσική μου παιδεία με είχε βοηθήσει να μπορώ να κατάλαβες, να κάνω όλα αυτά από τα ακούσματα, τα... Νομίζω τα ότι φαίνεται στους ηθοποιούς, σε όσους έχουν ασχοληθεί και με τη μουσική, φαίνεται πάντα. Η ενασχόλησή τους και με τη μουσική. Ναι. Η μπάντα από πότε υπάρχει? Λοιπόν, η μπάντα υπάρχει εδώ και 4 χρόνια. Εγώ βρισκόμουν στην Αθήνα και έχουμε κάνει αρκετά live στην Αθήνα. Εδώ όμως έχουμε μια άλλη σύσταση μπάντα στη Βόρεια Ελλάδα. Mm-hmm. Και εγώ είμαι από Θεσσαλονίκη. Έχετε μπάντα Βόρειας Ελλάδας και Νότιας Ελλάδας? Θεσσαλονικιά, βεβαίως, η κυρία Ανδρούτσου. Θεσσαλονικιά, ναι. Θεσσαλονικιά από ποια περιοχή? Μεγάλος Ανθέων με Μαρτίου. Α, Ανθέων, ναι, εκεί που είναι το Μέγαρο Μουσικής, σε εκείνο το ύψος. Ωραία. Ναι. Και έχω κάνει αρκετά live στην Αθήνα. Και τώρα είναι μεγάλη χαρά που, ξέρεις, είμαι στη Βόρεια Ελλάδα και συνεχίζω να κάνω εδώ κάποια live. Δηλαδή ξεκινάμε τώρα. Τι θα ακούσουμε? Θα ακούσετε... Θέλει και η κυρία Ανδρούτσου, θέλει και ο σκηνοθέτης μας εδώ τραγούδι, ναι, που θα ακολουθήσει τη συνέντευξή μας και τη συζήτησή μας. Το αγαπημένο σας ποιο είναι για να ακούσουμε? Το αγαπημένο, για να το ετοιμάσει. Έχω πολλά αγαπημένα. Αλλά... τι μουσικές παίζετε στην εκπομπή σας? Κυρίως ξένη μουσική παίζουμε. Ξένα, τέλεια, ναι, γιατί και εμείς ξένα. Για να μην πω μόνο ξένα. Μόνο ξένα και εμείς. Θα πούμε κάποια ελληνικά, βέβαια, τα αγαπημένα, ναι. Κυρίως το πρόγραμμα είναι ξένο. Pop θα το έλεγα και λίγο rock. Ωραία. Χορευτικό, με μεγάλες επιτυχίες, όπως I Hate Myself, The Look. Μάλιστα. Άρα εμείς τι να βάλουμε τώρα? Take on me, can take my eyes off you. Καλά, θα περάσουμε καταπληκτικά. Me baby, one way or another, wicked game. Είναι όλα στην playlist του σταθμού μας αυτά που λέτε. Είναι όλα στην playlist του σταθμού μας. Για χορό και για πάρτι. Και όταν είναι live όλο αυτό, καταλαβαίνετε, και άλλη δυναμική και από εμάς και από τον κόσμο, όπως το θέατρο, ξέρεις, είναι κάτι ζωντανό πάντα. Και αυτό περιμένουμε. Νομίζω ότι ο κόσμος, ναι, θέλει να περάσει πάρα πολύ καλά. Ναι. Και
Και εμείς εδώ, ειδικά στην επαρχία που δεν έχουμε και πάρα πολλές επιλογές, το περιμένουμε πάρα πολύ. Το περιμένουμε πάρα πολύ, πραγματικά. Χαίρομαι. Και εγώ, γιατί σου λέω, το κάνω με χαρά, δηλαδή από εκεί ξεκινάει. Και έχω καταλάβει στη ζωή μου, ξέρεις, περνώντας τα χρόνια, ότι αυτό σου δίνει δύναμη και ενέργεια. Και αυτό είναι το νόημα στη ζωή μας, να περνάμε όμορφα. Γιατί το μεταφέρεις αυτό, ειδικά μα σε κάθε δουλειά όμως και σε κάθε ενασχόληση δεν έχει να κάνει. Γιατί όταν είσαι εσύ καλά, αυτό ξέρεις μεταφέρεται. Και είναι και αμφίδρομο. Είσαι εσύ καλά, κάνεις και τους άλλους καλά. Είναι και οι άλλοι καλά, κάνουν εσένα καλά. Είναι, νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη ευχαρίστηση πραγματικά. Βέβαια, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να σας έχουν ρωτήσει πάνω από 1 εκατομμύριο φορές τι αγαπάτε περισσότερο, το θέατρο ή το θέατρο, την υποκριτική γενικότερα ή το τραγούδι. Και τα δύο. Γιατί ξέρεις, αυτό είναι που έλεγα πριν, γιατί να πρέπει να πω αυτό ή εκείνο, πώς να σου το πω. Όταν αφήνω τον εαυτό μου ελεύθερο να νιώθει, να δημιουργεί και έχω μέσα μου χώρο για όλα αυτά τα πράγματα που αγαπώ, πώς να σου πω, γιατί να είναι ή το ένα ή το άλλο. Είναι όλα. Είναι και όλα. Μπορεί αύριο να είναι και κάτι ακόμη. Και είναι πολύ ωραίο που έρχεται ένας χειμώνας που θα ξαναδευρεθούμε από κοντά σε σκηνές, είτε για το θέατρο είτε για το τραγούδι, γιατί μας είχαν λείψει. Ναι, ζήσαμε έτσι κάτι. Εκπληκτικές στιγμές. Ζήσαμε μεγάλες στιγμές στην Ελλάδα, όπως καταλαβαίνετε. Στιγμές, ναι, εδώ ήμουν, να ξέρω. Να σας πω ένα αγαπημένο μου τραγούδι από το set list που θα πούμε. Ωραία, για να το ετοιμάσει ο σκηνοθέτης μας. Να το ετοιμάσετε. Είναι το Faith από George Michael. Μ' αρέσει ότι... δηλαδή να έχεις πίστη, να πιστεύεις στη ζωή σου... Στον εαυτό σου καταρχήν, το ότι όλα τα πράγματα θα πάνε καλά, γιατί κάπως θα δρομολογείς μέσα από την πίστη σου. Πιστεύω ότι έχουμε μια δύναμη έτσι να επέμβουμε λίγο στο τι θα μας συμβεί. Θέλω να πιστεύω τουλάχιστον. Οπότε το τραγούδι αναφέρεται στην ερωτική πίστη. Λέει ότι θα του έρθει κάτι καλύτερο και δεν θέλει να αναλωθεί σε ένα γρήγορο έρωτα, ας πούμε, λέει το τραγούδι. Αλλά η πίστη είναι γενικότερα. Γενικά βλέπω ότι σας αρέσει. Ειτήλα, είστε νομίζω τα καλύτερα μας χρόνια. Να, Ειτήλα και κάποια σημερινά, ας πούμε, Blinded Lights λέμε. Και αυτά επηρεασμένα από εκείνη την εποχή είναι, δεν είναι. Ναι. Μην το... είναι σαν να την ξαναζούμε τη δεκαετία με μερικά τραγούδια τουλάχιστον. Ακριβώς. Αυτά τα τραγούδια είναι διαχρονικά. Έτσι. Ξέρω και πολλοί νέα άτομα που τα ακούνε και τους αρέσουν. Και έχουν όλο αυτό το background της ενέργειας, της χαράς, που το έχουμε ανάγκη όλοι, ξέρεις, να χορέψουμε. Νομίζω θα είναι μια πολύ πολύ ωραία έτσι, μουσική παράσταση, πραγματικά. Θα περάσουμε πάρα πολύ καλά σε αυτό το πάρτι. Θα περάσουμε ωραία, σας περιμένω όλους να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε, να θυμηθούμε τραγούδια και πιστεύω ότι τα ακούμε και σήμερα, γιατί τα ραδιόφωνα τα παίζουν συνέχεια. Ναι, πάρα δηλαδή, πολύ. Δεν είναι... πάρα πολύ. Οπότε κυρία Δρούτσου, ανανεώνουμε ραντεβού. Ανανεώνουμε για 27 Οκτωβρίου, για την Πέμπτη βράδυ. 27 Οκτωβρίου στο City Center Cinema στις 9 η ώρα. Στην υπέροχη Καστοριά. Στην υπέροχη. Πραγματικά είστε τόσο τυχεροί που ζείτε σε αυτή τη μαγική πόλη. Μαγική. Το City Center Cinema λοιπόν, 27. Θα τα πούμε, θα παρτάρουμε, θα τραγουδήσουμε. Σίγουρα. Από κοντά. Είναι και η επόμενη αργία, να το πούμε και αυτό. Δεν έχουμε ούτε να ξυπνήσουμε, ούτε να πάμε στη δουλειά μας, ούτε τίποτα. Οπότε θα περάσουμε πολύ, σίγουρα καταπληκτικά. Πολύ σημαντικό και αυτό βοηθάει. Εντάξει, δεν θα ξεκινάμε νωρίς, οπότε δεν είναι. Ναι, βεβαίως. Το πράγμα. Αλλά όπως και να έχει, είναι ένα. Και αυτό θέλω, ρε παιδί μου, να μην έχω στο μυαλό μου ότι την επόμενη μέρα έχω να ξυπνήσω. Θα περάσω καλά και θα απολαύσω και την επόμενη μέρα. Θα έχω ακόμα αυτή την αίσθηση του live και την επόμενη. Μας δίνει μια ελευθερία και αυτό στο έτσι να χαρούμε τα πράγματα περισσότερο. Τέλεια. Νομίζω ότι το τραγούδι ήδη παίζει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τα λέμε από κοντά. Την 5η 27 του μηνός στο City Center είναι μας. Πολλά φιλιά από την Καστοριά, κύριε Ανδρούτσου. Και από μένα, από κοντά. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς.
με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.